μα στραμμένο στι δραματικέ εξελίξει που πληγώνουν βαθιά την ειρήνη και την έννοια τη διεθνού νομιμότητα, η Κρήτη τιμά την εθνική επέτειο τη 25η Μαρτίου. Απευθύνομαι μια έκκληση να τελειώνει και αυτό ο πόλεμο και να μην βλέπουμε άλλο από τα μέσα τη ενημέρωσή μα εικόνε φρίκη, εικόνε παιδιών στι αγκαλιέ των γονέων του που εκπατρίζονται. Στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύη σε κάθε δοκιμαζόμενο λαό, αλλά και της εθνικής υπερηφάνειας για τους σκληρούς και ματωβαμένους αγώνες των προγόνων μας για την ελευθερία, χιλιάδες πολίτες παρακολούθησαν τις εορταστικές εκδηλώσεις με επίκεντρο την Πλατεία Ελευθερίας. Η Ελλάδα για άλλη μια φορά στη σωστή μεριά της ιστορίας. Το μυαλό μας στη σκέψη μας στον Ουκρανικό λαό. Με αισθήματα υπερηφάνειας και εθνικής ενότητας γιορτάζομαι την εορτή της Παλιρεσίας. Κάτω από έναν υπέρλαμπρο ουρανό, οι μαθητές των σχολείων του Ηρακλείου, που αποτελούν την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, απαλλαγμένο από τα δεινά του πολέμου και των σκληρών ανισοτήτων, πέρασαν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και τους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Ηρακλείου. Με το πλήθος να χειροκροτεί θερμά τα παιδιά από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σήμερα χρειάζεται όσο ποτέ να υπερασπίσουμε την ειρήνη και την συμφιλίωση ανάμεσα στους λαούς. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είναι χρήμα για τους λαούς που πολεμούν και δεν απολαμβάνουν το αγαθό το οποίο εμείς απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Πολύ μεγάλη αξία της ειρήνης. Λυπούμαστε πάρα πολύ έτσι, για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί και σήμερα που είναι μια μεγάλη στιγμή να μας διδάσκει η ιστορία. Μηνύματα υπέρ της ειρήνης αλλά και της αλληλεγγύης που οφείλουμε έναντι σε κάθε δοκιμαζόμενο λαό, κάθε δοκιμαζόμενο άνθρωπο, έστειλαν τόσο ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, όσο οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων που παραβρέθηκαν στην κατάθεση στεφάνων, τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση με την οποία κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Επανάσταση του 1821 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Και τώρα έρχεται μπροστά από το χώρο των επισήμων η δημιουργία του 545 αλλομεταφερόμενου τάγματος πεζικού. Το που λέμε δημοκρατικό και κεκτημένο. Η διαφύλαξη του δεν είναι αυτονόητη, αλλά χρειάζεται διαρκή εγρήγορση και περιφρούρηση από εμάς. Με βαθιά πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Ο ανοιξιάτικος καιρός στάθηκε σύμμαχος των πολιτών που απόλαυσαν την ηλιόλουστη μέρα μετά την παρατεταμένη κακοκαιρία αλλά και τα μέτρα της πανδημίας που είχαν οδηγήσει την προηγούμενη χρονιά στη ματέωση των εορταστικών εκδηλώσεων. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είναι σημαντικό να χαρά, αλλά έχουμε και τη στεναχώρια με τους άλλους λαούς, με την Ουκρανία. Όλα. Πολύ συγκινητικό. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτός ο πόλεμος. Θα είναι καλό για όλο τον κόσμο. Την ειρήνη, μόνο την ειρήνη και η υγεία μετά, τίποτα άλλο. Πάρα πολύ όμορφα, έχει και πολύ ωραίο καιρό, είναι πάρα πολύ ωραία. Υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Για το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, για ελευθερία και ανεξαρτησία, παρήλασαν τα νιάτα και στη Νέα Αλικαρνασσό, τα οποία καταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο. Ο Δήμαρχος, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και πλήθος πολιτών χειροκρότησαν μαθητές μελιαθλητικών και πολιτιστικών σωματείων στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε και φέτος με λαμπρότητα στη Νέα Αλικαρνασσό.